παιδιά, είμαστε εδώ μαζί με την κυρία Ησυχία και έχουμε σήμερα να σας πούμε πολλές ιδέες και πολλές δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε με αυτή την κούκλα. Είναι όμως μία κούκλα ή μήπως είναι δύο? Για να δούμε. Η κούκλα γυρίζει και να! Έχουμε κοντά μας την κυρία Φασαρία. Αυτές οι κούκλες είναι οι κούκλες διπλής όψης. Από τη μία μεριά η Ησυχία, από την άλλη η Φασαρία. Ελάτε λοιπόν τώρα να παίξουμε με την κυρία Φασαρία. Είναι πολύ εύκολο να την κρατήσεις. Την κρατάς από κάτω και το δικό σου χέρι κρατάει το δικό της χέρι. Κουνιέται και ακούγονται τα κουδουνάκια της. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε με την κυρία Φασαρία. Χτυπήστε λοιπόν τα χέρια δυνατά, χτυπήστε τα πόδια δυνατά, χτυπήστε παλαμάκια δυνατά, όλοι μαζί με χορό και με τραγούδι. Κυρία Φασαρία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είσαι στο σχολείο μας και παίζουμε τόσο όμορφα μαζί. Μπράβο Νικόλα, έλα λοιπόν να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Ελάτε κι εσείς παιδιά. Πάμε όλοι μαζί. Μπράβο κυρία Φασαρία. Τα παιδιά με την κούκλα αυτή θα γελάσουν, θα παίξουν και θα διασκεδάσουν. Θα χορέψουν, θα ξεδώσουν με λίγα λόγια, γιατί το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Μπορούν ακόμα να αρχίσουν και να μαθαίνουν και απλά ρυθμικά μοτίβα που θα τα οδηγήσουν αργότερα στην μουσική. Ελάτε τώρα παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε ησυχία. Μετά το τραγούδι και το χορό, ήρθε η ώρα για ηρεμία. Κλείστε όλοι τα μάτια σας και εγώ θα σας χαϊδέψω τρυφερά το κεφαλάκι και εσείς θα ονειρευτείτε, θα δείτε το πιο ωραίο όνειρο. Εγώ να σας πω παιδιά την αλήθεια, ότι δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η κυρία Φασαρία, γιατί κάνουν τα παιδιά τόσο θόρυβο που ξεκουφαίνομαι πιο πολύ. Μ' αρέσει η κυρία Ησυχία. Αλήθεια Μυρτώ. Η Μυρτώ είναι η κούκλα της τάξης και ήρθε και αυτή να μας πει τη γνώμη της για την κούκλα της διπλής όψης, την κυρία Φασαρία και την κυρία Ησυχία, που πότε έρχονται μέσα στην τάξη και μας κάνουν πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Ναι, μας κάνουν τόσο ωραία παιχνίδια, αλλά προτιμώ την κυρία Ησυχία, γιατί με αυτή λέμε ωραία παραμύθια και ιστορίες και όταν είναι η ώρα της ξεκούρασης, μας χαϊδεύει απαλά στο κεφαλάκι και κοιμόμαστε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βάλουμε ένα πολύ απαλό νανούρισμα και τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια και να δουν ένα όνειρο, να σκεφτούν και η κυρία Ησυχία θα είναι κοντά τους. Θέλεις και άλλες δραστηριότητες για την κυρία Ησυχία? Λοιπόν, σου έχουμε πάρα πολλές στο βίντεο που θα ακολουθήσει αύριο.